Γι' αυτό λέω ότι ακούσαμε τη μαρτυρία της συγκυπτούσης, ακούσαμε τα λόγια της, αλλά δεν την έχουμε μιμηθεί ακόμη. Όποιος αμφιβάλλει πάντως για τη δύναμη που έχει ο Χριστός, για τη δύναμη και τη θεραπεία που μπορεί να χαρίσει ο Χριστός, ας τολμήσει, ας κάνει το βήμα. Θα δει πόσο η χάρη του Χριστού δεν πάθει, αλλά συνεχίζει να ταυματουργεί και σήμερα. Μοιάζει η κοινωνία μας και η ανθρωπότητα μας ακόμη και σήμερα και πολλές φορές και εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί με την κατάσταση εκείνη που περιγράφει ο Όμηρος μέσα στην Οδύσσια. Λέει εκεί το ποίημα αυτό ότι όταν έφτασε στο νησί της Κύρκης μιας μάγισσας της αρχαιότητος, μυθική βεβαίως, μάγισσα δεν υπήρξε στην πραγματικότητα ποτέ, ότι εκεί αυτή είχε διάφορα ειδήποτα, γλυκά ποτά με τα οποία πόντισε τους συντρόφους του Οδυσσέως και είχε και ένα μαγικό ραβδί με το οποίο απαλά τους χτύπησε και από τη στιγμή που τους πόντισε με τα γλυκά πιωτά της και από τη στιγμή που τους άγγιξε και τους χτύπησε ελαφρά με το μαγικό ραβδί της, αυτοί έχασαν πια την ανθρώπινη τους υπόσταση και έγιναν ζώα, έγιναν χείρι. Άρχισαν να γρυλίζουν και να τρέχουν στο έδαφος, ζητώντας μελανίδια. Η Κύρκη, αδελφοί μου, δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως μια άλλη Κύρκη. Υπάρχει η αμαρτία. Αυτή είναι η πραγματική Κύρκη, η οποία αγγίζει και με τα γλυκά πιωτά της, με το γλυκό πιωτό της ειδονής και με το μαγικό ραβδί της χτυπά και μεταβάλλει τους ανθρώπους σε ζώα, σε χείρους. Όποιος βγει από τα ειδήποτά της, όποιος προσβληθεί από τα ειδονικά χτυπήματά της, αυτός ζαλίζεται, χάνει για την αξιοπρέπειά του, εξομοιώνεται προς τα κτίνη. Δεν είναι το μεγαλειώδες εκείνο πλάσμα το οποίο σήκωνε το κεφάλι του επάνω, σκεφτόταν υψηλά, αναλογιζόταν τον Θεό, αναλογιζόταν την αιωνιότητα, τον προορισμό του, έκανε πτήσεις ουράνιες και εθέρνιες. Φορτώνεται τώρα πια ένα βαρύ φορτίο, ένα δυσβάστακτο φορτίο, που δεν μπορεί πια να το αποσύσει, δεν μπορεί να το διώξει από πάνω του. Ένας τρόπος μόνο υπάρχει για να φύγει αυτό το φορτίο από πάνω. Ένας ζωγράφος παρέστησε αυτόν τον τρόπο. Παρουσίασε τον άνθρωπο, τον δυστυχισμένο αμαρτωλό, να είναι φορτωμένος με ένα μεγάλο βάρος, ένα κυβότεο πελωρίων διαστάσεων, στο οποίο επεβάρυνε τους ώμους και τον έκανε να κάμπει. Και βάλιζε παντού και γύριζε παντού υποχρεωμένο να φέρει στον ώμο του το βαρύ αυτό φορτίο. Και όταν έφτασε μπροστά στον Εσταυρωμένο, όταν έφτασε πρώτο Χριστού, ο οποίος με ανοιχτά τα χέρια πάνω στο Σταυρό περιμένει τον κάθε άνθρωπο για να τον ελευθερώσει και να τον επανορθώσει, τότε λύθηκε το βάρος από τον σώμα του. Έπεσε κάτω και εκείνος αισθάνθηκε απελευθερωμένος και ανορθώθηκε και στάθηκε όπως έπρεπε να στέκεται. Αδελφοί μου, αυτό το βάρος της αμαρτίας που προκαλεί την κάμψη, την αποκτήνωση, αυτό το βάρος που προκαλεί την κύρτωση και μας κάνει να είμαστε συγκύπτοντες, συγκύπτουσα κοινωνία, συγκύπτουσα ανθρωπότης, αυτό το βάρος πέφτει μόνο όταν φτάσουμε στη φάλνη του λυτρωτού. Μόνο όταν φτάσουμε και το προσκυνήσουμε, τότε θα πέσει το βάρος από τους ώμους μας. Και γι' αυτό ο Χριστός μας ήρθε και έρχεται και πάλι φέτος για να γεννηθεί στη Πάθη, για να ελευθερώσει τους συγκύπτοντας, να ανορθώσει τους κύπτοντας στο έδαφος, για να κάνει πάλι τη ζωή της υπάρξης ανθρώπινες, αγγελικές, εθέριες υπάρξεις. Γι' αυτό έρχεται να γεννηθεί. Έρχεται ο Θεός να γίνει άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό, για να τον κάνει άγγελο, για να τον κάνει εθέρια ύπαρξη, να τον κάνει όμοιο με εκείνον. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Πλαστήκαμε κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση. Να μοιάζουμε στο Θεό, να μιμηθούμε τον Θεό, να ενωθούμε.
επιβέβαιωση, αυτό θα πει ομοίωση με τον Θεό. Και αυτό είναι ο σκοπό τη γεννήσεω. Οι πατέρε τη Εκκλησία, όταν μιλούν για τη γέννηση, αυτό τονίζουν. Ο Μέγα Αθανάσιο συγκεκριμένα λέει: ο Θεό ενυνθρώπησε ή να γυμνεί θεοποιηθόμενο. Ο σκοπό λοιπόν τη ανατροπήσεω του Κυρίου είναι εμεί να θεωθούμε. Εκείνο μετέστησε τη δική μα φύσεω για να μπορέσουμε να τον πλησιάσουμε και να ανεμάσουμε κι εμείς τις θεότητός του. Όχι βέβαια οντολογικός, αλλά κατά μίμηση, κατά μέτρηξη. Έτσι θα θεωθούμε και έτσι θα μοιάσουμε με τον Θεό. Ο Θεός λοιπόν έγινε άνθρωπος και γεννήθηκε μέσα σε ένα στάβλο για να πάρει την αποκτηνωμένη, την ζωώδη, την κερδωμένη και τη συγκύπτουσα ανθρωπότητα, να πάρει τον αποκτηνωμένο άνθρωπο να τον αναδείξει κληρονόμο της βασιλείας του, της οποίας ούγεστε τέλος. Αμήν. Απόψε, λόγω εκτάκτου ανάγκης, έγινε αλλαγή στη σειρά των ομιλητών. Ο κύριος Σωτηρόπουλος, λόγω μιας μικρής αδιαθεσίας του, δεν μπόρεσε να έρθει να μας μιλήσει. Επίσης, δεν έκανε και το πρωί την εκπομπή από το τηλετόρα για τον ίδιο λόγο, και συνεπώς ανέλαβε ο υποφελόμενος να τον αναπληρώσει. Τα βραδινά κηρύγματα των Κυριακών θα συνεχιστούν κανονικά. Το επόμενο θα γίνει την επόμενη Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου, ώρα 7, με ομιλητή, αν θέλει ο Θεός, τον κύριο Σωτηρόπουλο. Το κήρυγμα της ερχομένης Κυριακής ιδιωτέων θα είναι το τελευταίο του λίγοντος έτους, 1995, και το τελευταίο πρώτων διακοπών των Χριστουγέννων και του νέου έτους, οπότε θα εκτεθούν και τα κοιτία ελέως. Ιδιαίτερο στην μικρή το αυτό. Είναι από εκείνες τις ενέργειες και από εκείνες τις συμμετοχές που κάνουν τον άνθρωπο να ανορθώνεται και να δείχνει αληθινά ουράνια ύπαρξης. Η ελεημοσύνη και η αγάπη, το έλεος που θα δείξουμε, είναι η καλύτερη συμμετοχή μας στον εορτασμό των Χριστουγέννων. Σας υπενθυμίζω ακόμη τα τρία εβδομαδιαία μαθήματα που γίνονται, των Κυκλαρχών κάθε Τετάρτη βράδυ. Δεν είναι μόνο για Κυκλάρχες, για αυτούς δηλαδή που έχουν αναλάβει να κάνουν στα σπίτια τους συγκεντρώσεις Αγίας Γραφής, είναι και για καθέναν που έχει ενδιαφέρον να ακούσει ερμηνεία Αγίας Γραφής. Μπορείτε όλοι να τα παρακολουθείτε, αν φυσικά και ευκαιρία. Το δεύτερο είναι των μαθητών της Αστραπής που γίνεται κάθε Κυριακή πρωί, 11 η ώρα, μετά την Θεία Λειτουργία. Και τέλος των φοιτητών που γίνεται από την απογευματινή ώρα, λίγο πριν από τη συγκέντρωση αυτή. Σας πληροφορώ τέλος ότι έχουν κυκλοφορήσει ορισμένα καινούργια έντυπα και βιβλία. Το ένα είναι η Σάπιξ της Ορθοδοξίας του μηνός Νοεμβρίου, το οποίο θέλω ιδιαίτερος να το προσέξετε, γιατί περιέχει και ένα δεκασέλιδο αφιέρωμα στην αποστολή που έκανε η Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνη στη Βοσνία. Έχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό, περιγραφή λεπτομερή, αξίζει να το διαβάσετε. Καθώς και όλη βέβαια την υπόλοιπη ύλη που περιέχει η Σάπιξ της Ορθοδοξίας. Επίσης, κυκλοφορεί σήμερα για πρώτη φορά ένα καινούριο βιβλίο του πατρός Αυγουστίνου. Θα θυμάστε τα δύο τεύχη των βιβλίων του «Εικόνες και πραγματικότητες». Είναι βιβλία μέσα στα οποία ο πατήρ Αυγουστίνος αναλύει τις εικόνες που παρουσιάζει το ψαλτήριο. Σε εκείνα τα δύο πρώτα τεύχη έχει ανά μία δεκάδα ψαλμών. Το πρώτο τεύχος από τον πρώτο μέχρι τον δέκατο ψαλμό. Το δεύτερο τεύχος από τον ενδέκατο μέχρι τον εικοστό ψαλμό. Σήμερα κυκλοφορεί το τρίτο τεύχος που λέγεται «Ομιλίες στους ψαλμούς» και έχει την τρίτη δεκάδα των ψαλμών. Από τον ψαλμό 21 μέχρι τον ψαλμό 30. Σας το συνιστώ ιδιαίτερως. Τέλος, κατά την έξοδό σας, θα πάρετε δωρεάν ένα φυλάδιο το οποίο εξέδωσε η Μητρόπολη της Φλωρίνης. Είναι το φυλάδιο για τον έραμα της ημέρας της αγάπης. Πάρτε το, διαβάστε το, αν θέλετε δώστε το και σ' άλλο να το διαβάσω και προσπαθήστε να ανταποκριθούμε και εμείς στο κάλεσμα που κάνει εδώ ο πατήρ Αυγουστίνος. Γι' αυτό θα βγουν και τα κοιτία ελέους άλλωστε την επόμενη Κυριακή και στη δική μας αίθουσα. Έλατε να ψάλλουμε τώρα κάτι προεόρτο. Υπότιτλοι AUTHORWAVE
χάρη, εις το δόντι δεν είσαι.